Είχαμε νεότερα για τις τοξικολογικές εξετάσεις του 39χρονου, ο οποίος σκότωσε την άτυχη Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Ναι, όπως έχουμε πει, Ρούλα, ο δράστης του στιγερού εγκλήματος της άτυχης Κυριακής είχε καταναλώσει αλκοόλ σε όριο πάνω από το επιτρεπόμενο, ενώ είχαν βρεθεί στον οργανισμό του σε εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση βενζοδιαζεπίνες, που αντιστοιχούν σε αγχολητικά και ηρεμιστικά χάπια. Ωστόσο, νέες πληροφορίες λένε ότι δεν βρέθηκαν μόνο αυτές οι ουσίες στον οργανισμό του, αλλά ήταν επίσης θετικός σε αμφεταμίνες, καναβινοειδή, κοκαίνη, οπιούχα και βαρβιτουρικά. Αυτό το βράδυ της δολοφονίας. Την επόμενη μέρα, στις 3 Απριλίου, η νέα τοξικολογική τον έβγαλε αρνητικό στα ναρκωτικά και η τιμή στις βενζοδιαζεπίνες είχε πέσει. Ωστόσο, η χρήση των ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, όταν πρόκειται για χρόνιους χρήστες, δεν επηρεάζει την κρίση τους. Όπως είπε ο ιατροδικαστής, οι χρήστες που κάνουν χρόνια κατανάλωση τέτοιων ουσιών και λαμβάνουν χρόνια αγωγή είναι καθαρά λειτουργικοί. Δηλαδή δεν επηρεάζεται η απόφασή τους και η κρίση τους από την επίδραση των ουσιών αυτών. Να πούμε πως ο δράστης έχει νοσηλευτεί τουλάχιστον 2 φορές ως τοξικομανής. Αυτό που θέλει να μας πει ο ιατροδικαστής είναι ότι το ότι υπήρχαν αυτές οι ουσίες στον οργανισμό του δεν σημαίνει ότι δεν ήξερε τι έκανε στην άτυχη Κυριακή. Ο 39χρονος, να πούμε ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται σε θάλαμο στο Τζάνιο Νοσοκομείο και παρακολουθείται επί 24 ώρου βάσεως από 4 φρουρούς. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παλαιοκαρίτης, φυλάσσεται με ισχυρή δύναμη αυτής της ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου και όχι από αστυνομικούς. Συνήθως κρατούμενοι σε νοσηλεία φυλάσσονται από 2 άτομα, στη συγκεκριμένη περίπτωση από 4, λόγω του φόβου ότι μπορεί να κάνει νέα απόπειρα αυτοτραυματισμού. Όπως είπε ο κύριος Παλαιοκαρίτης, σε κάθε νοσοκομείο της χώρας που είναι κοντά σε σοφρονιστικό κατάστημα πρέπει να υπάρχει ειδικός θάλαμος νοσηλείας κρατουμένων. Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο που έχει λιγότερα πράγματα από ότι ένα συνηθισμένος, ώστε να υπάρχει ασφάλεια και για τον κρατούμενο και για τους φρουρούς. Σε αυτούς τους ειδικούς θαλάμους υπάρχει ένας εξωτερικός χώρος όπου βρίσκονται όσοι τον φυλάσσουν με συνεχή οπτική επαφή από ένα τζάμι από το οποίο παρακολουθείται συνεχώς ο κρατούμενος, εκτός από όταν πάει τουαλέτα. Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του, είπε ότι πρόκειται για έναν ασθενή που βγήκε από την εντατική, οπότε δεν είναι και στα καλύτερά του, δεν σηκώνεται εύκολα και δεν είναι ενεργητικός. Αυτά ήταν λοιπόν οι τελευταίες εξελίξεις από αυτή την σοκαριστική υπόθεση. Κύριε Μεκλιζόγλου, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο, γιατί είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Σίγουρα, αυτό που είπε και η αγαπητή και η συνάδελφος, το σίγουρο και από όσα έχουμε δει και από όσα ξέρουμε, είναι ότι ο άνθρωπος ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πάρα πολύ καλά τι έκανε. Είναι ένας άνθρωπος που, εφόσον γνωρίζουμε ότι ήταν στο χωριό του, στην Άρτα κάπου, και ήρθε μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Γνωρίζουμε επίσης ότι έφερνε βόλτες με τη μηχανή του γύρω από το σπίτι της κοπέλας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, να στείνει καρτέρι και μόλις βλέπει την κοπέλα με το φίλο της να γυρίζουν πλάτη, να επιτίθεται, να σκοτώνει και να μην ξέρει τι κάνει. Ήξερε πολύ καλά τι κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ήθελε να σκοτώσει. Ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή της συγκεκριμένης άτυχης κοπέλας. Το θέμα μας βέβαια δεν είναι τι έκανε αυτός. Το θέμα είναι τι έγινε γενικώς εκεί έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Διότι ένας άνθρωπος που θέλει να σκοτώσει είναι 10 μέτρα από την πόρτα του αστυνομικού τμήματος. Το οποίο φρουρεί ένας ο οποίος είναι καταδικασμένος, επαναλαμβάνω, καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους. Ο κοινός νους δεν χωράει αυτό. Ότι έφτασε ένας εγκληματίας, διότι ήταν εγκληματίας, είχε ποινικό, είχε φάκελο, είχε πολλά ποινικά αδικήματα στην πλάτη, τουλάχιστον 20, εξ όσων γνωρίζουμε.
φτάνει έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, το οποίο εννοείται ότι φρουρείται και γίνεται ό,τι γίνεται. Το θέμα είναι πώς φρουρείται, από ποιον φρουρείται και ποιες διαδικασίες τηρήθηκαν. Συγγνώμη που φύγα λίγο από το θέμα, δηλαδή πήγα. Όχι, καθαρά, γιατί και αυτό φυσικά παίζει σημαντικό ρόλο, εννοείται. Γιατί συζητάγαμε περισσότερο για την ψυχολογία του δράστη. Αλλά αυτό πιστεύω για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα από όσα θα έπρεπε να γίνουν. Εάν ήταν στη θέση της 22χρονης αστυνομικού, η οποία μάλλον είναι το ανεκπαίδευτη και ειδικά για τέτοια ζητήματα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Mm-hmm. Αν ήταν λοιπόν ένας έμπειρος αστυνομικός εκείνη τη στιγμή στην υπηρεσία, το πρώτο που θα έκανε να ρωτήσει την κοπέλα ποιος την κυνηγάει, ποιος είναι αυτός που θέλει να τη σκοτώσει. Το ονοματεπώνυμό του. Να δουν στα κομπιούτερ τους για ποιον άνθρωπο πρόκειται. Και αμέσως θα έπρεπε να δοθεί σήμα στην άμεσο δράση, και η άμεσο δράση, όχι με τον τύπο που κοιμόταν όρθιος, το λέμε άμεσο δράση, εννοούμε άμεσο δράση. Γιατί είδαμε στο τηλέφωνο να βγει ένας άνθρωπος που για μένα κοιμόταν όρθιος. Λοιπόν, θα έπρεπε να δοθεί σήμα από την άμεση δράση κατευθείαν σε όλα τα περιπολικά, σε την ομάδα Δίας, σε όσους κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή για να συλληφθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και μετά να αφήσουν την κοπέλα να φύγει από το αστυνομικό τμήμα. Αυτές ήταν οι διαδικασίες που έπρεπε να τηρηθούν. Και δεν τηρήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Και ένα περιπολικό που υπήρχε εκεί, και δεν ήταν για μένα το ζήτημα να την πάει το περιπολικό και να την πάει σπίτι. Εδώ μιλάμε για την προαναγγελία ενός βέβαιου για μένα θανάτου. Ακόμα και αν πήγαινε η κοπέλα στο σπίτι εκείνο το βράδυ, τίποτα δεν μας λέει ότι θα την γλίτωνε. Έτσι πιστεύω εγώ. Βέβαια και το συγκεκριμένο είχε απειλήσει και στο παρελθόν, και από ό,τι φαίνεται δεν σταματούσε. Και πουθενά, αφόσον από όπως είδαμε και όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, τη δολοφόνησε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ήταν πλέον στόχος του. Στόχος της ζωής του ήταν να αφαιρέσει τη ζωή της συγκεκριμένης κοπέλας. Αυτό ήταν ο στόχος. Και δεν μπορεί, έστω και το ένα περιπολικό που υπήρχε έξω από το αστυνομικό τμήμα, να μην μπορεί λόγω των πρωτοκόλων, δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα πρωτόκολλα. Τα οποία λένε θα αλλάξουν τώρα, αλλά βέβαια εφόσον έχουν δώσει και με υποκτονίες, τώρα θα τα αλλάξουν, λένε. Το είχε μάλλον, λέει, αγκαζέ η κυρία που ήταν επόπτης για να κάνει την εποπτεία, τέλος πάντων, γιατί ήταν επόπτης γενικώς στη Δυτική Αθήνα, γενικώς στη Δυτική Αττική εκείνο το βράδυ, και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την κοπέλα. Αλλά σας λέω, για μένα δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Γιατί και περιπολικό να διαθέταν και στο σπίτι της να πήγαινε, τίποτα δεν μου λέει ότι αυτό δεν θα συνέβαινε. Απλώς το να συμβαίνει έξω από το αστυνομικό τμήμα, δίπλα στο φυλάκιο του φρουρού, που δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος εκείνη τώρα, το σίγουρο ότι είναι ακατάλληλος, και το ότι είναι ακατάλληλος φαίνεται και από την εγένη στάση του όλο το υπόλοιπο διάστημα. Δεν μπορείς να είσαι αστυνομικός, δεν μπορείς να φρουρήσεις ένα αστυνομικό τμήμα και παράλληλα να έχεις καταδικαστεί 8 χρόνια για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά το άκουσα και μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοίδης βγήκε και μας είπε προχθές ότι είναι γύρω στα 100 άτομα αυτοί που υπηρετούν στην αστυνομία, οι οποίοι είναι πλέον καταδικασμένοι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το είπε. Οπότε δεν ξέρω. Δηλαδή το παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι αυτό. Κύριε Γεραϊλίδη, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο, γιατί είδα ότι θέλατε να μιλήσετε πριν και να πείτε κάτι. Πραγματικά, αυτό που έδειξε ο συνάδελφος είναι, ακούγεται πρωτογενό στην ελληνική τηλεόραση, ότι η κοπέλα εκ των πραγμάτων, και αν πήγαινε στο σπίτι, δεν ξέρει κανένα τι κατάληξη θα είχε και ενδεχόμενα να είχε την ίδια. Και συμφωνώ απολύτως με τους προβληματισμούς του συναδέλφου. Εννοείται, αυτή η παράμετρος υφίσταται. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Δεν ξέρουμε αν της την είχε στήσει στο σπίτι ή αν το είχε στο μυαλό του όπως το είχε σχεδιάσει, αν την γλίτωνε. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, βέβαια, που ας εξεταστεί από αυτούς που πρέπει να εξεταστεί. Εδώ εφήγησαν σοβαρά θέματα τώρα σε αυτή μέχρι στιγμή στην κουβέντα μας. Ένα θέμα είναι αυτό που είπε ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι είναι 100 πλάς. Εγώ θα πω 100 αυτοί οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι και άλλες μερικές εκατοντάδες οι οποίες είναι περίεργες. Να μην τις χαρακτηρίσω παράνομα, παράνομες ή οτιδήποτε άλλο. Να τις πω περίεργες, που δεν θα έπρεπε να στέκονται όχι σε φυλάκια φύλαξης αστυνομικών τμήματων, αλλά υποψιάζομαι ούτε θα έπρεπε ούτε να φορούν τη στολή αυτή την τιμημένη του αστυνομικού, εκείνου του αστυνομικού όπου έφαγε την ναυτική φωτοβολίδα έξω από το γήπεδο και είδατε ότι μπήκε μπροστά σε εκείνα τα παιδιά τα οποία ήταν σαν μενωμένοι τάβροι, βγήκαν μέσα από το γήπεδο και κάνανε άλλη ιστορία. Αλλά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Εδώ όμως είδατε ότι ακόμη και ο Πρωθυπουργός πήγε να βγάλει έξω τώρα, τις ώρες που τις τελευταίες, η Χαρά το ξέρει καλά, παρακολουθεί το ρεπορτάζ και εσύ, Ρούλα. Θέλω να πω ότι πάει να το βγάλει έξω από το κάδρο. Δεν έχει πολιτικές ευθύνες.
5-6 φορές υπήρξε υπουργός δημοσίας τάξης, καταρχάς από το 99 όταν η αντίβολη ξεκίνησε, μέχρι και σήμερα που είναι προστασία του πολίτη. Και δεν έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη για το ότι το αστυνομικό τμήμα ήταν άδειο. Δεν έχει ευθύνη γιατί μπήκε αξιωματικός υπηρεσίας σε ένα νευραλγικό πόστο μια κοπέλα η οποία ήταν εν τέλει, μάλλον αποδείχθηκε ότι ήταν ανίκανη να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Τρίτον, πού είναι ο κόσμος ο οποίος θα έπρεπε να είναι εκεί. Εγώ θα έπρεπε να το κάνω. Εγώ είμαι υπουργός προστασίας του πολίτη, δημοσίας τάξης. Εγώ είμαι. Ο Χρυσογοήδης δεν έχει ευθύνη ο υπουργός. Εννοείται ότι έχει ευθύνη. Και εφόσον υπήρξε υπουργός, αυτά όλα τα ερεθίσματα, μη μου πει κανένας ότι δεν τα είχε, είτε εγγράφος είτε προφορικά καταγγελθέντα. Τα είχε και μια χαρά τα είχε. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, μήπως φτιάξουμε κοινωνία. Γιατί η αστυνομία εκ των πραγμάτων, η ασφάλεια μάλλον εκ των πραγμάτων, είναι το πρώτο πρόβλημα του Έλληνα σήμερα. Που έχει ξεπεράσει, επαναλαμβάνω και να το λέω, θα φωνάζω συνέχεια, την ανεργία που από τότε που ήμασταν πιτσιρίκια, η ανεργία πρωταγωνιστούσε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Τώρα η ασφάλεια ήρθε. Γιατί ήρθε η ασφάλεια και γιατί δεν έχει ευθύνη ο Υπουργός. Ο Υπουργός δεν πρέπει να φέρει νομοσχέδια. Ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να ηγηθεί το να μπαίνουν νομοσχέδια τα οποία να λένε κάτι. Αυτοί δεν θα έπρεπε να προσλάβουν 1.000, 2.000, 3.000. Πού είναι κρυμμένοι οι μισοί αστυνομικοί. Είναι στην περιφέρεια, λέει. Τι κάνουν στην περιφέρεια. Μήπως για να χαϊδέψουν το γιακά και το κουστούμάκι του κάθε βουλευτή περιφέρειας. Γιατί οι ίδιοι τα λένε, δεν τα λέω εγώ. Όλα αυτά λοιπόν όπλες από το χέρι αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, εντάξει, άνθρωπος εντός εισαγωγικών, πάμε να φυλάξουμε τα δικαιώματά του, το παίζει παλαβός, το παίζει τρελός, έτσι δεν είμαι βέβαια για το δικαστή εγώ να το διακριβώσω, όμως αυτοί που μιλάνε, που ξέρουν μάλλον και έχουν την ειδικότητα, ξέρουν και μας λένε κάτι. Κινδυνεύουμε όλοι μας. Βλέπετε πόσα περιστατικά το τελευταίο 24 καταγγέλθησαν, πάνω από 100-150. Πάλι εδώ οικογενειακής βίας. Θα πάψει. Βλέπετε ότι πιτσιρίκια συμμορίες από νεαρούς ορμάνε σε μαγαζιά. Είδατε τι έγινε στο ψυχικό. Τους είδατε τους πιτσιρικάδες. Να πάνε να τους πιάσουν εγώ, να τους πιάσω. Το μισό σώμα τους φαινόταν ποιοι είναι. Να πάνε να τους βρούνε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γεραλίδη. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει και στους ανήλικους και στους ενήλικους. Βλέπουμε συνέχεια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, βιασμούς. Η κατάσταση, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχει χτυπήσει κόκκινο. Πρέπει να δούνε πραγματικά τι θα γίνει και στην αστυνομία και ποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Γιατί μέχρι στιγμής, όπως έχουμε πει, δεν έχουμε δει τίποτα να αλλάζει. Και τα εγκλήματα συνεχίζουν να διαδέχονται το ένα το άλλο.